5. Υγιεινά φαγητά που με κρατούσανε χοντρό. Ποια είναι αυτά τα φαγητά που θεωρούνται υγιεινά, που θα τα φας, αλλά θα σαμποτάρουν τη διατροφή σου. Λοιπόν, θα μάθουμε σε αυτό το βίντεο. Hey, γεια σου φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για αυτά τα 5 φαγητά τα οποία ο κόσμος αρχίζει και τρώει κατά κόρον όταν μπαίνει σε δίαιτα και σε γράμμος και θέλει να χάσει κανένα κιλό. Και νομίζω ότι θα κάνει κάτι καλό με το να βάλει αυτά τα φαγητά στη διατροφή του, αλλά δεν ξέρει ότι αυτά τα φαγητά κάνουν ακριβώς το αντίθετο και ουσιαστικά καταστρέφουν ό,τι προσπάθεια έχει κάνει ο άλλος μέχρι τώρα. Θεωρείται υγιεινά, θεωρείται θυσίες, ότι θα θυσιάσω την ωραία ζωή που έκανα και το σουβλάκι μου και την τυρόπιτά μου και θα φάω αυτό το πράγμα, το οποίο έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, ίσως και χειρότερο. Εντάξει. Οπότε, εάν θες να μάθεις τι είναι αυτά τα φαγητά, μείνε σε αυτό το βίντεο μαζί μου και θα σου πω. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε, εννοείται ότι εάν δεν έχεις κάνει like σε αυτό το βίντεο, προφανώς πρέπει να κάνεις, γιατί αυτό είναι το νούμερο ένα πράγμα που σαμποτάρει τη δίαιτα του κόσμου. Όταν δεν κάνει like στα βίντεο μου, δεν κάνει συνδρομή και δεν τα βλέπει από αρχή μέχρι τέλους το καθένα επανελειμμένο. Κανονικά τα βλέπεις και πολλές φορές, σαν επαναλήψεις, αντί να πας γυμναστήριο, ας πούμε, κάνεις 3x12, μπορείς να δεις 3 βίντεο μου επί 12 φορές για να κάνεις ένα πολύ καλό σώμα και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εντάξει. Λοιπόν, το καλαμπούρι στην άκρη, πάμε να ξεκινήσουμε με τα 5 φαγητά. Λοιπόν, το πρώτο φαγητό είναι. Το ταχίνι. Ταχίνι φυσικό βούτυρο και άλλου είδους βουτύρου. Δηλαδή βούτυρα από ξηροκάρπια. Ταχίνι φυσικό βούτυρο. Λοιπόν, παιδιά, εάν πάρω ένα βαζάκι ταχίνι εγώ, σε 2 μέρες έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει. Εξαφανίζεται. Είναι ένα επεξεργασμένο τρόφιμο, έτσι. Ναι, είναι πιο υγιεινό από τη μερέντα, αλλά μάντεψε, έχει ακριβώς τις ίδιες θερμίδες με τη μερέντα. Λοιπόν, εγώ προτιμώ να φάω μια κρέπα το βράδυ. Με κανονική μερέντα, να την παραγγείλω κιόλας, να είναι ζεστή, έτσι αφράτη, πεντανόστιμη και να έχει τις ίδιες θερμίδες με το ταχίνι που έτρωγα παλιά. Εντάξει. Και το αστείο είναι ότι παλιά νόμιζα ότι κάνει το καλό και λέω: κοίτα να δεις, βρήκα αυτή την υγιεινή τροφή που είναι και νόστιμη, μου ικανοποιεί και τις υπογλυκαιμίες μου. Και κοίτα να δεις, βρήκα το 8ο θαύμα της φύσης. Μετά από μία μέρα, μία εβδομάδα, έβλεπα ότι απλά δεν έχω αποτέλεσμα και τι έκανα, γύρισα το ταχίνι ανάποδα. Και βλέπω ότι έχει 600 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια. Δηλαδή, κάθε ένα βαζάκι έχει 2.500 θερμίδες. Φαντάζομαι πόσες πολλές είναι. Είναι μια θερμιδική βόμβα. Έτσι. Έβλεπα και τον Άκη, τον Πεντρετζίκη, που έκανε κάτι υγιεινές μπάρες και είχε βάλει μισό κιλό ταχίνι μέσα. Και του σχολίασε κιόλας ότι καλή προσπάθεια. Είναι υγιεινό, οκ, αλλά δεν είναι καλό για δίαιτα. Έτσι. Οπότε, παιδιά, εάν δεν θέλετε να σαμποτάρετε ό,τι προσπάθεια κάνετε μέχρι τώρα, μην αγοράσετε με τίποτα ταχίνι, φυσικό βούτυρο και τέτοιου είδους και ξηροκάρπια. Εντάξει, αφήστε ξηροκάρπια στην άκρη. Δεν χρειάζεται να φάμε. Εντάξει, αφήστε τα ξηροκάρπια στην άκρη. Για όνομα του Θεού, δεν τρώμε ξηροκάρπια. Δεν με νοιάζουν τα ωμέγα 3 για αυτά, απλά δεν τρώμε ξηροκάρπια. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το. Αβοκάντο. Τώρα. Εάν πατήσεις υγιεινές συνταγές, healthy recipes, ειδικά από την Αμερική, είναι full μόδα το αβοκάντο. Έτσι. Δεν το ξέραμε το αβοκάντο, μπορεί να το είχαμε στο χωριό μας, δεν ξέρω, αλλά ναι, έχει έρθει από την Αμερική, το βάζουμε σε σαλάτες, το βάζουν σε sandwich, το βάζουν παντού και δεν υπάρχει κανένας λόγος, έχει full λίπος μέσα και έχει full θερμίδες και απλά δεν έχει καν ωραία γεύση. Έτσι. Οπότε, εάν νομίζεις ότι κάνεις κάτι σωστό με το να τρως αβοκάντο, λυπάμαι, δεν κάνεις κάτι σωστό. Τώρα, φρούτα. Το αβοκάντο ανήκει στα φρούτα. Νομίζουμε ότι τα φρούτα είναι υγιεινά, είναι της φύσης, άρα θα φάμε απεριόριστα από αυτά. Όχι, παιδιά. Υπάρχουν φρούτα που έχουν φουλ θερμίδες. Όπως το αβοκάντο, όπως η μπανάνα και άλλα τέτοια φρούτα. Ακόμα και τα φρούτα έχουν φουλ θερμίδες και φουλ ζάχαρη, φρουκτόζη. Η οποία δεν είναι κακιά, αλλά είναι θερμίδες. Έτσι. Εάν φας, ας πούμε, 2-3 μπανάνες μέσα στην ημέρα σου και μισό αβοκάντο, πάνε. 600-700 θερμίδες φύγανε. Αέρα. Έτσι. Δεν προτιμάς να φας κάτι που είναι όντως νόστιμο, που θεωρείται και σαβουρίτσα. Και να είναι 700 θερμίδες παρά να φας 700 θερμίδες, 3 μπανάνες και ένα αβοκάντο. Εγώ προτιμώ, ρε παιδί μου, να φάω ένα σουβλάκι. Μια πίτα, γύρω κοτόπουλο, γύρω χοιρινό, παρά να φάω 3 μπανάνες και ένα αβοκάντο. Αλλά ξέρω εγώ, επιλογές είναι αυτές. Πάμε στο επόμενο. Δημητριακά και γρανόλα. Ή δημητριακά fitness. Τα οποία μόνο fitness δεν είναι, παιδιά. Άμα το γυρίσετε ανάποδα, θα δείτε 20 γραμμάρια ζάχαρη. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Πραγματικά, δηλαδή, ποια είναι η λογική εδώ πέρα. Δεν μπορεί ο άλλος να κάτσει να φτιάξει κάτι το οποίο είναι όντως υγιεινό και όντως βοηθάει τον κόσμο. Δηλαδή, γιατί πρέπει να πεις ότι είναι υγιεινό, αλλά να είναι και τίγκα στη ζάχαρη. Anyway, πάμε τα fitness δημητριακά στην άκρη. Πάμε να πιάσουμε την γρανόλα. Η γρανόλα, παιδιά,
είναι άκρος εθιστική. Ειδικά όταν τρως από το κουτί. Αν είσαι καλοφαγάς, με νιώθεις, γιατί μπορεί ο άλλος να είναι έτσι πιο κυριλέ και να τρώει μόνο στο πρωινό του ένα μπολάκι. Εγώ, άμα πάρω γρανόλα, θα βάλω τενιούλα και θα αρχίσω να τρώω από το κουτί. Έτσι. Τώρα, το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα με την γρανόλα είναι τρελό. Είναι τρελό. Κοίταξε να δεις πώς έχει το πράγμα. Λοιπόν, η γρανόλα έχει τα δημητριακά μέσα και έχει και τη σοκολάτα. Έτσι. Τώρα, η σοκολάτα προφανώς είναι πολύ πιο νόστιμη. Δηλαδή, όταν την τρως, το χαίρεσαι περισσότερο. Εκρίνεται περισσότερο την ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Οπότε, παίρνεις μια χούφτα γρανόλα και αρχίζεις και τρως. Ωραία. Έχει ένα κομματάκι σοκολάτα αυτή η χούφτα. Α, χαίρεσαι. Λες, θα έχει και επόμενη χούφτα πάλι λίγη σοκολάτα μέσα. Ωραία. Πας, τρως. Πας, παίρνεις τη χούφτα, αρχίζεις και τρως σοκολάτα και αυτή έχει. Τρως γρανόλα και αυτή έχει δύο κομματάκια σοκολάτα αντί για μία. Ε? Και λες, ω, εδώ είμαστε. Τι ωραία αυτή η χούφτα. Πάω, φάμε στην επόμενη χούφτα να βρω άλλα δύο κομματάκια σοκολάτα. Πιάνεις μια χούφτα, τρως, δεν έχει καθόλου σοκολάτα. Λες, ούψ, μάλλον η επόμενη θα έχει σοκολάτα. Πιάνεις, τρως, έχει τρία κομματάκια σοκολάτα. Οπότε τι γίνεται, πώς λειτουργεί αυτό στον εγκέφαλο, μας εθίζει. Έτσι. Έτσι λειτουργεί ο τζόγος, παιδιά, όταν κάνεις τα φρουτάκια για παράδειγμα, που δεν παίρνεις, δηλαδή κάνεις την ίδια πράξη, αλλά δεν παίρνεις το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή τραβάς μια τομοχλό και δεν παίρνεις τίποτα. Τραβάζει μια τομοχλό, δεν παίρνεις τίποτα. Τραβάζει μια τομοχλό και παίρνεις 10 ευρώ επιβράβευση. Έτσι εθίζεται ο κόσμος. Αυτός είναι ο ορισμός του εθισμού. Έτσι. Με την γρανόλα τι γίνεται, βάζεις το χέρι σου μέσα, σοκολάτα. Βάζεις το χέρι σου μέσα, δεν έχει σοκολάτα. Βάζεις το χέρι σου μέσα, δύο κομματάκια σοκολάτας. Για παράδειγμα, εγώ τον Τσάρλι, το σκύλο μου, πώς τον εκπαίδευσα. Ας πούμε, του έλεγα κάτσε. Καθότανε και του δίνω ένα κομματάκι φαΐ. Του έλεγα κάτσε, καθότανε, σταμάταγα να του δίνω φαΐ και τι έκανε, μετά από λίγο καταλάβαινε ότι α. Όταν κάθομαι πια σταματάει να με ταΐζει αυτός, οπότε σταματούσε και να κάθεται. Ε? Όταν άρχισα να τον ταΐζω πάλι, ξανάρχιζε και κάθοτανε. Γιατί τι λέει, δηλαδή ήταν πολύ εύκολο να καταλάβει πότε θα τον ταΐζα και πότε δεν θα τον ταΐζα και αντίστοιχα θα καθόταν ή δεν θα καθόταν. Τώρα, πώς εκπαιδεύεις ένα σκύλο πολύ βαθιά για να σε υπακούει και να κάθεται για πάντα, είναι όταν δεν του δίνεις κάθε φορά φαΐ. Θα του δώσεις 9 στις 10 φαΐ, μετά θα του δώσεις 8 στις 10 φαΐ, θα του πεις κάτσε. Θα του δώσει να φάει. Μετά του πει κάτσε, δεν θα του δώσει να φάει. Αλλά μετά θα του πει κάτσε και θα του ξαναδώσει να φάει. Και ουσιαστικά του δημιουργεί αυτό το πράγμα στον εγκέφαλο, αυτόν τον εθισμό. Η εκπαίδευση πάει πάρα πολύ βαθιά γιατί δεν ξέρει πότε θα έρθει η επιβράβευση. Λοιπόν, έτσι λειτουργούν και τα γρανόλα. Κάθε φορά που παίρνει μια χούφτα, δεν ξέρει αν θα σου έρθει το σοκολατάκι ή όχι. Και αυτό πραγματικά σε εθίζει και σε κάνει να τελειώνει το κουτάκι στο άψε σβήσει. Οπότε, παιδιά, κομμένα τα γρανόλα. Εντάξει, ξέρω ότι είναι πολύ νόστιμα, αλλά κομμένα. Πάμε στο επόμενο. Βρώμη, έτσι. Παιδιά, η βρώμη, πολύ καλή, πολύ χρυσή, πολύ ωραία. Μπορεί να τη φάω πριν την προπόνηση, μπορεί, ξέρω εγώ, να πάρω από εδώ και από εκεί. Στη γράμμωση, καλύτερα να μην τρώμε βρώμη, εντάξει, ή να τρώμε πολύ λίγη. Γιατί είναι θερμίδες, έτσι. Ένα 100 γραμμάρι έχει 360 θερμίδες. Και η βρώμη τι θέλει, θέλει και άλλα πράγματα από πάνω, για να είναι νόστιμη. Θέλει την μπανανίτσα του, το μέλι του. Θέλει το ταχύνι του, το φυσικό βούτυρό του. Ξαφνικά έχεις ένα πράγμα χιλίων θερμιδών, έτσι. Θα το φας για πρωινό κιόλας. Ξεκίνησε η μέρα σου με μείον 1000 θερμίδες. Άντε τώρα να βρεθείς σε έλλειμμα. Άντε τώρα να δεν κάνεις δουλειά, έτσι. Τρώγοντας ανοίγει και όρεξη κιόλας, την πάτησες, έτσι. Οπότε το πρόβλημα με τη βρώμη είναι ότι είναι και πολύ νόστιμη και είναι και ότι χρειάζεται ένα σωρό πράγματα από πάνω για να τη φας. Μόνο και μόνο επειδή είναι υγιεινή, δεν σημαίνει κάτι, παιδιά. Θερμίδες είναι θερμίδες, έτσι. Οπότε, βρώμη, παιδιά, στην άκρη. Εγώ προτείνω βρώμη στην άκρη για τη γράμμωση. Τώρα, πάμε στο επόμενο. Αν με ακολουθείς για κάποιο καιρό, ξέρεις τι είναι. Και αυτό είναι το toast. Εντάξει, ένα μεγάλο χ στο toast. Αν δω toast σε ακτίνα χιλιόμετρων, αρχίζω και το χάνω, τρελαίνομαι. Εντάξει, δεν γουστάρω καθόλου toast. Και το πρόβλημα με το toast, παιδιά, είναι ότι δεν είναι καν νόστιμο και έχει ένα σωρό θερμίδες, έτσι. Τώρα, έχουμε το τυρί, έχουμε το σαλάμι, έχουμε το βούτυρο, όλα αυτά είναι επεξεργασμένα τρόφιμα, όλα αυτά είναι ανθυγιεινά. Δηλαδή, στο κομμάτι της υγείας είναι τόσο ανθυγιεινό όσο μια πίτσα. Στο κομμάτι της γεύσης έχει τόσο χάλια γεύση όσο μια σόλα παπουτσιού. Οπότε, εγώ προτιμώ να φάω πίτσα και να μην φάω μια σόλα παπουτσιού. Και να φάω τις θερμίδες της πίτσας για να είναι τόσο ανθυγιεινό όσο η πίτσα. Τώρα εσύ κάνε τι θες, εντάξει. Οπότε αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Και αν θες να χάσεις 10 κιλά λίπους σε 3 μήνες, μπορείς να πατήσεις το link κάτω στην περιγραφή. Στο οποίο σου δείχνω πώς έχασα εγώ 10 κιλά λίπους σε 3 μήνες. Και θα τα πούμε στην επόμενη φορά. Αν θες να δεις κάτι, πες μου κάτω στα σχόλια να το τσεκάρω. Και να προσέχεις και να γυμνάζεις και να μην φας αυτά τα φαγητά που σου είπα εδώ και ειδικά το toast. Εντάξει.